Παρακολουθήσαμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος προχώρησε πρώτα σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια στρατηγική και νησιωτικότητα. Αν ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μια τέτοια πολιτική επιλογή. Ποιος ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των επιλογών. Εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ μια λαϊκή ρίση, η διαχρονικότητα της οποίας αναδεικνύει και τη λαϊκή σοφία, με όλο το σεβασμό βεβαίως στα συμπαθή τετράποδα. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα αποτελέσματα των πολιτικών που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί απέναντι στους νησιώτες τα βιώνουν καθημερινά. Η επιδείνωση των συνθήκων τους διαβίωσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα νησιά, οι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι ψαράδες που δεν ξέρουν αν θα έχουν μεροκάματο, αν θα μπορέσουν να βάλουν το τσουκάλι στη φωτιά. Οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν παρότι είναι νησιωτικές περιοχές στην υγεία, στην παιδεία. Οι ελλείψεις σε υποδομές, πολύ σημαντικές. Ακόμη και σε λιμάνια που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα πλοία όταν έχει λίγα αμποφόρο. Τα σημαντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην νησιώτικη διασύνδεση. Με πανάκριβες μεταφορές για τους νησιώτες, αλλά και για όσους θέλουν να επισκεφτούν τα νησιά. Είτε με την υπηρετική Ελλάδα διασύνδεση, είτε και ανάμεσα στα νησιά. Πολλά παράλογα έχουμε παρακολουθήσει όταν χρειάζεται να πάνε από το ένα νησί στο άλλο. Από το Ιόνιο δηλαδή για να πας από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα, που είναι και η έδρα της περιφέρειας, πρέπει να περάσεις την υπηρετική Ελλάδα και από εκεί να πάρεις το αυτοκίνητο, να φτάσεις μέχρι την Ιγουμενίτσα, αν δεν μπορείς να πας με το αεροπλανάκι που υπάρχει κατά διαστήματα, όποτε υπάρχει και αυτό. Απαντάει σε αυτά τα ζητήματα, σε αυτά τα προβλήματα η κυβερνητική πολιτική με την ολοκληρωμένη θαλάσσια στρατηγική για την νησιωτικότητα? Όχι βέβαια. Δεν απαντάει σε αυτά τα προβλήματα. Άλλωστε δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά μέσα στο νομοσχέδιο σε αυτά τα ζητήματα. Σε τι απαντάει λοιπόν αυτή η πολιτική? Απαντάει στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Ιδιαίτερα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και της ενέργειας. Δημιουργεί η κυβέρνηση μια σειρά εργαλεία για να μπορέσει να αξιοποιήσει προς όφελος των κεφαλαιοκρατών τα χρηματοδοτικά πακέτα του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου ΕΣΠΑ, που όμως αυτά τα πακέτα δεν έρχονται με το αζημίωτο στην Ελλάδα, έχουν ως προϋπόθεση την προώθηση των αναδιαρθρώσεων, των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, την ακόμη μεγαλύτερη απελευθέρωση στην αγορά εργασίας και σε μια σειρά άλλους τομείς. Και από αυτή την άποψη, το ζεστό χρήμα το οποίο φιλοδοξεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων γίνεται θυσιάζοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων, τα δικαιώματα της νέας γενιάς, συνολικότερα του λαού μας. Αλλά η διαπάλη ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και άλλα κόμματα που είχαν κυβερνήσει όπως το ΚΙΝΑΛ, είχαμε όχι μόνο για το ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά είχαμε και για τις άγονες γραμμές. Φανταστείτε, μιλάμε το 2021 για άγονες γραμμές. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι υποχρηματοδοτεί τις άγονες γραμμές, ενώ η κυβέρνηση και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πανηγύριζαν ότι δεν έμεινε εν μέσω πανδημίας κανένα νησί αποκομμένο. Σιγά το κατόρθωμα. Το 2021 τα λέτε αυτά. Και για ποιο πράγμα? Γιατί ότι υπήρχαν στοιχειώδη σύνδεση των νησιών. Στοιχειώδη και όχι αναγκαία. Και όλα αυτά με το αζημίωτο. Με το αζημίωτο για τις εταιρείες τις ακτοπλοϊκές. Χρυσοπληρώνοντας τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και μάλιστα ο διαγωνισμός έφτασε και στο ποιος έδωσε τα περισσότερα χρήματα στους ακτοπλοούς. Λες και αυτά τα χρήματα δεν βγαίνουν από την τσέπη των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών, των αγροτών, οι οποίοι στενάζουν από τη φορολογία.
Έτσι λοιπόν το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει για συζήτηση σήμερα η κυβέρνηση, εκτός από το πρώτο κομμάτι και το πρώτο κομμάτι αλλά και το υπόλοιπο, είναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των εφοπλιστών. Ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι με την πολιτική της κυβέρνησης θέλει να στηρίξει τους ναυτεργάτες. Μάλιστα υπάρχει και το άρθρο 16 που έχει και τον τίτλο «Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας». Αλήθεια το πιστεύετε αυτό το πράγμα ή προσπαθείτε να συγκαλύψετε παρουσιάζοντας το μαύρο, άσπρο, ότι τα μέτρα τα οποία παίρνετε είναι σε βάρος των ναυτεργατών. Εκεί δεν περιέχει, στο άρθρο 16 δεν περιέρχονται η αναστολή των συμβάσεων των ναυτεργατών. Και στο όνομα τι ως αντιστάθμισμα, ένα επίδομα φιλανθρωπίας. Εσείς ως κυβέρνηση, ο ίδιος υπουργός μάλιστα, δεν φέρατε το καλοκαίρι του 2020 την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία? Γιατί το κάνατε αυτό? Για να είναι ακόμη πιο φτηνοί οι ναυτεργάτες που δουλεύουν στην Ποντοπόρο Ναυτιλία και μάλιστα άνοιξε και η όρεξη και των ακτοπλών σε μια τέτοια διαδικασία. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έχουν αλλάξει προς το χειρότερο τις οργανικές συνθέσεις αλλεπάλληλες, αλλαγές των οργανικών συνθέσεων στα καράβια. Με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση των εργαζόμενων, την απελευθέρωση του ωραρίου, τα ατυχήματα, αλλά και τους θανάτους τους οποίους καταγράφονται στα πλοία. Και μάλιστα, η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο το ανεκδίγητο πρόστιμο το οποίο είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, των 500 ευρώ, αναπερίπτωση, αν δεν τηρείται το ωράριο, να το κάνει 1.000 ευρώ ανακαράβι και όχι αναπερίπτωση. Σοβαρά μιλάτε? Έσταξε η μίγα ξύγκη δηλαδή. Είναι σαν να τους λέτε με άλλα λόγια, κύριοι της κυβέρνησης, στους εφοπλιστές, ότι τσακίστε τα ωράρια, εντατικοποιήστε την εργασία των αυτεργατών, για να μπορέσετε να πληρώσετε ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σιγά τα όα, όταν οι εφοπλιστές βγάζουν αμύθιτα κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό ακριβώς είναι το παράδοξο, το οποίο δεν παρατηρείται βεβαίως μόνο από την ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι εφοπλιστές να χτίζουν κάθε χρόνο, είτε αγοράζοντας μεταχειρισμένα, είτε χτίζοντας καινούργια καράβια ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, και ταυτόχρονα οι θέσεις απασχόλησης να μειώνονται, περισσότερο ναυτεργάτες να είναι άνεργοι. Και βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα είναι δεμένα μέσα από τη λογική της διασφάλισης ακριβώς των συμφερόντων των εφοπλιστών για ακόμη πιο φτηνούς εργαζόμενους και όχι μόνο. Και μια σειρά άλλα άρθρα είναι ακριβώς όχι μόνο δώρα, κάτι παραπάνω προς εφοπλιστικό κεφάλαιο. Όπως είναι το άρθρο 22 για το πιστοποιητικό πλοήγησης, που επί της ουσίας τι δίνεται το δικαίωμα στους καπετάνιους πρώτους και δεύτερους να μπορούν να πάρουν ένα πιστοποιητικό πλοήγηση και να μην έχουν ανάγκη την πλοηγική υπηρεσία. Δηλαδή, τι λέτε, αυτή σας η επιλογή, μάλλον για να το πω διαφορετικά, ποιον εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ή εξυπηρετεί την κερδοφορία των εφοπλιστικών εταιριών? Το δεύτερο. Την κερδοφορία των εφοπλιστικών εταιριών. Έτσι λοιπόν δεν διστάζεται να παίξετε στα ζάλια, κύριοι της κυβέρνησης, την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών μόνο και μόνο για να κερδίζουν οι κεφαλαιοκράτες. Και βεβαίως προχωράτε με άλλες διατάξεις στην αποψήλωση κάθε εμποδίου, ακόμη και του παραμικρού εμποδίου που σχετίζονταν με την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας, την ανθρώπινων δικαιωμάτων, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια οικονομία, αναφέρθηκαν και από τους ομιλητές του ΚΚΕ και από την εισηγήτρια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, και μέσα αυτή τη διαδικασία εντάσσεται ακόμη περισσότερο η αποψήλωση των αρμοδιοτήτων της ρυθμιστικής αρχής λιμένων. Η θέση του ΚΚΕ,
είναι γνωστή για τις ανεξάρτητες αρχές. Ως κόμμα είμαστε αντίθετο με τη δημιουργία ανεξάρτητων αρχών, γιατί πρόκειται για κρατικές αρχές. Μόνο που οι κυβερνήσεις μεταβιβάζουν τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες αυτές τις αρχές για να μπορεί να υλοποιείται η αντιλαϊκή πολιτική και να μην λογοδοτεί η κυβέρνηση, αλλά οι διάφορες υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα των νησιών μας, συνολικά η εργατική τάξη και η λαϊκή οικογένεια στη χώρα μας, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο σε μια ανειρήνευτη πάλι και σύγκρουση με την πολιτική της εκάστοτες κυβέρνησης, με τα κόμματα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, με τους ίδιους τους μονοπωλιακούς ομίλους. Μόνο έτσι μπορούν να προασπίσουν τα δικαιώματα, αλλά και να βάλουν στο επίκεντρό τους την ικανοποίηση των αναγκών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο μόνος δρόμος που είναι προς όφελος του λαού είναι να έρθει σε οριστική ρήξη με την εξουσία των πλουτοκρατών. Δηλαδή, είμαστε καθαροί ως ΚΚΕ. Η μόνη διέξοδος προς όφελος του λαού είναι ο σοσιαλισμός. Και όχι ο καπιταλισμός που γίνεται όλο και πιο απάνθρωπος. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, η υπεροχή του σοσιαλιστικού συστήματος και στον τομέα των μεταφορών είναι τεράστια σε σύγκριση με τον καπιταλισμό. Όπου εκεί ο κρατικός φορέας μεταφορών, που θα έχει στην ευθύνη το σύνολο των μεταφορών όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά συμπληρωματικά, θα μπορεί ακριβώς να αξιοποιεί το σύνολο των υποδομών των μεταφορικών, αξιοποιώντας όλες τις μορφές μεταφοράς για να καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες του λαού, αλλά και οι ανάγκες ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Στο επίκεντρο αυτής της παραγωγικής βεβαίως διαδικασίας θα είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος της κερδοφορίας των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Βλέπουμε τον εμπορικό πόλεμο και τις διαστάσεις που έχει πάρει ο εμπορικός πόλεμος και κρατικός πόλεμος για το εμβόλιο, που αποτελεί μια ακόμη τρανή απόδειξη του παρασιτικού χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος και βεβαίως σε αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους άλλους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Από αυτήν την άποψη είναι δεδομένη η θέση του ΚΚΕ απέναντι και στο συγκεκριμένο νομοθέτημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.